αλήθεια την κάνει ξεχωριστή το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν άσχημη και λίγο περιθωριακή, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Στην Καλλιθέα μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω στην αγορά. Πραγματικά μπορείς να βρεις τα πάντα στην αγορά της Καλλιθέας. Μπορείς να βρεις πολύ σπάνια πιπέρια, μπορείς να βρεις μέχρι και αυγά στο Θοκάμιλο. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο. Ένας επισκέπτης στην Καλλιθέα πιστεύω θα έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να δει το περίφημο El Paso. Τι είναι το El Paso? Το El Paso είναι το γήπεδο της Καλλιθέας, ουσιαστικά της ομάδας της Καλλιθέας. Λέγεται El Paso επειδή βρίσκεται στο λόφο Σικελίας και είναι χτισμένο, το περιβάλλουνε ψηλά βράχια. Οπότε στους Καλλιθέατες αυτό θυμίζει άγρια δύση. Γι' αυτό και το λέμε El Paso. Ένα άλλο σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα θα έλεγα σε κάποιον να πάει είναι οι Τζιτζιφιές. Οι Τζιτζιφιές είναι μια συνοικία στην Καλλιθέα, κοντά στη θάλασσα και μου αρέσει πολύ να περπατάω εκεί. Φυσάει πάντα ένα πολύ δροσερό αεράκι από τη θάλασσα. Και εκεί ήταν η πρώτη γειτονιά που φτιάξαν οι πρόσφυγες που ήρθαν από τον Πόντο. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλά από τα σπίτια που είχαν χτίσει οι πρόσφυγες διατηρούνται ακόμα και μένουν οι οικογένειές τους. Εκεί στις Τζιτζιφιές βρίσκονται και τα ναργιλετζίδικα και είναι από τα πρώτα που άνοιξαν στην Αθήνα γενικότερα. Και η ατμόσφαιρα εκεί πέρα είναι πάντα πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι τις μυρωδιές από τις αργιλέδες, τις μυρωδιές από τα φαγητά που μαγειρεύουν, γιατί μαγειρεύουν απίστευτα φαγητά δικά τους αυθεντικά από την Αίγυπτο. Ένα άλλο αξιοθέατο που έχω ανακαλύψει στην Καλλιθέα το τελευταίο καιρό είναι τα Πέτρινα της Χαροκόπου. Είναι κάτι φανταστικά σπίτια σε ένα πολύ μικρό δρομάκι της Καλλιθέας, στη Ρήγα Φεραίου, που είναι νεοκλασικά, σε σχέδια του Τσίλερ και χτιστήκαν το 1909-90 τότε, αλλά σήμερα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Είναι πολύ όμορφα και διατηρημένα και μένουν ακόμα άνθρωποι μέσα, οπότε αξίζει να πας να τα δεις. Το προσφυγικό που έχει επηρεάσει πάρα πολύ το φαγητό της Καλλιθέας και αυτό είναι που το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι Πόντοι αρχικά φέρανε συνταγές από την Τουρκία και τον Πόντο και αργότερα από τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε στην Καλλιθέα μπορείς να βρεις από σούπα Σιβηρίας μέχρι dumplings με προέλευση την Κεντρική Ασία. Όλο αυτό είναι αποστολή μας και στο Uncover. Αυτά ψάχνουμε να βρούμε. Δεν θα ήθελα με τίποτα να εξαφανιστούν οι κάγκουρες της Καλλιθέας, οι οποίοι είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής και θα ήθελα να μείνουν για πάντα. Αυτό που θα άλλαζα είναι η καθαριότητα. Θα ήθελα λίγο πιο καθαρή η Καλλιθέα. Η ταινία που συνδέω με την Καλλιθέα είναι το Lion King, γιατί ήταν η πρώτη ταινία που πήγα να δω σε σινεμά ever και αυτό το σινεμά ήταν στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα κάθε μέρα ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Γι' αυτό την αγαπάω τόσο.